είχαν δοθεί. Ας τα θυμηθούμε. Πολύ καλό μέχρι στιγμής το παιχνίδι, παρά το 0-0. 15 λεπτά από το ξεκίνημά του, το τέταρτο κόρνερ για την ΑΕΚ και ο Αλεξανδρής κερδίζει πέναλτι. Ο αρχηγός της ΑΕΚ λοιπόν εκτελεί, η μπάλα out. Ωραία προσπάθεια από τον Βασίλη Τσάρτα, 25 λεπτό η παλιά για τον Αλεξανδρή που πέφτει και νέο πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ. Πριν από 10 λεπτά ο Δημητριάδης πέταξε την μπάλα out, αλλά επιμένει να βάλει γκολ. Για να δούμε πραγματικά. Ο Σαμπανάτζοβιτς που πήρε την μπάλα από τον Σαβεύσκη, προσπάθεια από τον Μαυροβούνιο που έμεινε στα πόδια του. 1-2 με τον Αλεξανδρή και αυτό γκολ από τον Λεκμπέλο στο 32. Ιβάν που έχει μπροστά του τον λίμπερο της ΑΕΚ, τον Κούτουλα. Καλή παλιά προς τον Μιλόγεβιτς. Τον έριξε ο Κοπιτσής εκτός φάσεως στο τερέν. Και ο Λάσιος δίνει πέναλτι με εκτελεστή τον Ευρυπίδη Σαμόλη. Λίγη φόρα και επέμβαση από τον Ατματζίδη. Κασάπης. Είδε το Δημητριάδη και η βαλιά είναι καλή. Τελικά η μπάλα στρώνεται στον Αλεξανδρή που κερδίζει το τέταρτο πέναλτι στο σημερινό παιχνίδι. Σε κίνηση αβροφροσύνης ο αρχηγός της ΑΕΚ, ο Βασίλης Δημητριάδης, αφήνει τον Αλέξη Αλεξανδρή που αξίζει 100% να γίνει σκόρερ. Για να δούμε όμως. Η μπάλα πραγματικά πέρασε κάτω από το σώμα του Χρήστου Καρκαμάνη. Είναι το 3-0 υπέρ της ΑΕΚ στο 65.